Αφόρητη είναι η πίεση που δέχεται το σύστημα υγεία στην Κρήτη με τι κλινικέ COVID των νοσοκομείων, με τη μία στο Παγνί και στο Βενιζέλιο, στη Σιτία και στην Ιερά Πέτρα μικρότερου δυναμικού, να είναι γεμάτε. Σχεδόν γεμάτε είναι και οι δύο κλινικέ στα χανιά, με τα έξι περιστατικά να αφορούν σε παιδιά, ενώ στα όρια βρίσκονται οι κλινικέ στο Ρέθυμνο εξαιτία τη ραγδαία διασπορά. Τη Όμικρον, ωστόσο, η κατάσταση δεν φαίνεται να ομαλοποιείται. Στην COVID-2 έχουμε 35 νοσηλευόμενους με 36 κρεβάτια, δηλαδή έχουμε μόνο ένα διαθέσιμο. Αναλυτικά, πλήρης είναι η μία στο Παγνί με 36 ασθενείς και στο Βενιζέλιο με 28, αλλά και στη Σιτία με 8 και στην Ιερά Πέτρα με 3. Ωστόσο, οξύτερο είναι το πρόβλημα στα Χανιά με τη μία κλινική γεμάτη με 36 και την άλλη με 35, με δυναμικότητα επίσης 36. Η Νέα Πολύ έχει 11, με δυναμικότητα 27 και ο Άγιος Νικόλαος 2, με δυναμικότητα 20. Το υγειονομικό σύστημα θα συνεχίσει να πιέζεται ακόμα μερικές ημέρες, μία ή δύο εβδομάδες, ενδεχομένω και τρει, καθότι αυτοί που αρρώστησαν όλοι, θα μπαίνουν στα νοσοκομεία, κάποιοι από αυτού δυστυχώ θα διασυλληνωθούν και επίση θα έχουμε και αύξηση του θανάτου. Στο νοσοκομείο ε, η φροντίδα, ε, κατά προτεραιότητα, δίνεται σε προεγχειρητικούς, ηχμηλατήσεις και κυρίως στους ε, συμπτωματικούς ασθενείς. Στο μεταξύ, 16.000 είναι τα ενεργά κρούσματα που έχουν εντοπιστεί στην Κρήτη μόλις σε μία εβδομάδα. Πρόκειται για ένα αρνητικό ρεκόρ για το νησί από την αρχή της πανδημίας και όπως φαίνεται η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται. Σε καθημερινή βάση τα νέα κρούσματα ξεπερνούν τις 2.000 ενώ με το άνοιγμα των σχολικών μονάδων αυτός ο αριθμός προβλέπεται να αυξηθεί κατά πολύ. Τα περισσότερα καταγράφονται στο Ηράκλειο και αγγίζουν τις 7.769. Ακολουθούν τα Χανιά με 4.356. Στο Ρέθιμνο είναι 2.467 τα ενεργά κρούσματα και τέλος στο Λασίθι είναι 1.382. Τα κρούσματα θα πέσουμε. Εκεί που δεν θα πέσουμε θα είναι οι διασωληνωμένοι, ναι. οι θάνατοι και οι νοσηλευόμενοι. Στην Κρήτη έχει εμβολιαστεί πλήρως το 64% του πληθυσμού, ενώ οι περισσότεροι σπέβδουν να κάνουν την αναμνηστική δόση. Σε επίπεδο εμβολιασμού πρώτος είναι ο νομός Λασιθίου με 69% και ακολουθεί το Ηράκλειο με 66%. Στα Χανιά οι πλήρως εμβολιασμένοι αντιστοιχούν στο 63% και στο Ρέθμινο στο 62%. Εμβολιαστικέ γραμμέ από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι οποίοι οι συμπολίτε μα θα μπορούν να βρουν και να προγραμματίσουν το ραντεβού του. Στο νομό επίση Ηρακλείου θα λειτουργεί καθημερινά εμβολιαστικέ γραμμές θα λειτουργούν καθημερινά εμβολιαστικέ γραμμέ με το εμβόλιο τη Μοντέρνα, στο κέντρο Υγεία Ηρακλείου, όσο και στο νομό Χανίων, στο ναυτικό νοσοκομείο Κρήτης που δεν υπάρχει βέβαια στην υγειονομική περιφέρεια, απλά το επισημαίνουμε για να μπορέσουν οι πολίτες να προγραμματίσουν το ραντεβού τους. Στο Ηράκλειο, οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί είναι περίπου 201.702, στα Χανιά είναι 113.143, στο Λασίθι είναι 60.662 και στο Ρέθμνο είναι 56.016. Στο μεταξύ, από την 1η Φεβρουαρίου, Λίγη και το πιστοποιητικό εμβολιασμού για μισό εκατομμύριο πολίτες στη χώρα που έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση και αν δεν κάνουν την τρίτη θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι όπως τόνισε ο Υπουργός Υγείας.